Όσο λοιπόν ο Πρωθυπουργός ενημέρωνε τον Γερμανό Καγκελάριο για τις τουρκικές προκλήσεις κατά της Ελλάδας, ο Όλαφ Σόλτς απαντούσε για άλλο θέμα. Ζητούσε από την Ελλάδα να στείλουμε όπλα στην Ουκρανία. Πάμε στον Παντελή Βαλασόπουλο που έχει περισσότερα. Καλησπέρα. Στην συνέντευξη τύπου που ακολούθησε το τέλος της συνόδου κορυφής, ο καγκελάριος Σόλτς είπε ότι σήμερα έγινε μια συμφωνία με την Τσεχία πρώτα, να δώσει η Τσεχία σοβιετικά άρματα στην Ουκρανία και να πάρει γερμανικά. Και κατόπιν πρόσθεσε ο καγκελάριος ότι σήμερα μίλησα και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και συμφωνήσαμε να έχουμε μια ανάλογη συμφωνία όπως αυτή που έγινε μεταξύ Γερμανίας και Τσεχίας. Να δώσουν δηλαδή εμείς τα σοβιετικά τα παλιά άρματα και να πάρουμε, όπως είπε ο καγκελάριος, να πάρουν οι Έλληνες από εμάς μοντέρνα, τεθωρακισμένα, μαχητικά τεθωρακισμένα πεζικού. Να βάλω μια τελεία σε αυτό που μας μεταφέρεις, διότι από την ελληνική πλευρά ξέρουμε ότι ο Σόλτς ζήτησε να του δώσουμε και συμφωνήσαμε μάλλον να του δώσουμε οχήματα μεταφοράς προσωπικού και όχι τεθωρακισμένα. Ναι. Όχι τάγκ δηλαδή. Ναι, οχήματα μεταφοράς προσωπικού είναι αυτά που θα δώσουμε και θα το εξηγήσουμε τώρα. Οι λεπτομέρειες, λέει, θα καθοριστούν από τους αρμόδιους υπουργούς που θα το συζητήσουν. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν εξήγησε τι τύπο θα δώσουμε και τι θα πάρουμε ο Σόλτς. Η λέξη που είπε ήταν μοντέρνα, τεθωρακισμένα, μαχητικά πεζικού. Έτσι, αυτή είναι η έκφραση. Οι ειδικοί λένε τώρα τι θα είναι αυτό. Εμείς θα δώσουμε τα σοβιετικής κατασκευής BMP του 1973, κυρίως υπάρχουν στην ΑΣΔΕΝ, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και είναι πάρα πολύ προβληματικά πια, είναι πανάρχια, έτσι, και οι Γερμανοί θα μας δώσουν τα σύγχρονα Marder με κινητήρες Leopard, που θεωρούνται βέβαια πολύ πολύ ανώτερα και πολύ ισχυρά και ως τεθωρακισμένα, αλλά και ως εξοπλισμό. Και βέβαια τα BMP είναι μεταφοράς προσωπικού, έτσι. Μάλιστα. Δίνουμε οχήματα μεταφοράς προσωπικού ηλικίας 50 ετών και παίρνουμε καινούργια πίσω γερμανικής τεχνολογίας. Μάλιστα. Ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό. Και παίρνουμε τα Marder, τα 1α. Αυτό λένε οι ειδικοί. Ο Σόλτς δεν είπε λεπτομέρειες, είπε θα τα βρουν οι υπουργοί. Αλλά όλοι λένε ότι αυτό θα γίνει. Γιατί αυτά τα Marder τα στέλνει και απευθείας η Γερμανία 100 κομμάτια. Μάλιστα. Στην Ουκρανία. Μάλιστα. Για τα ελληνοτουρκικά βεβαίως κουβέντα δεν μάθαμε ότι υπόθηκε. Πάμε να παρακολουθήσουμε αφού ευχαριστήσουμε τον Παντελή. Δεν ρωτήθηκε. Δεν φάνηκε να ενδιαφέρει τους Γερμανούς δημοσιογράφους αυτό και δεν τον ρώτησε. Μάλιστα. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα τα όσα είπε ο κ. Σόλτς για το θέμα αυτό. Ich habe jetzt mit dem griechischen Ministerpräsidenten festgelegt, dass wir das gleiche machen wollen im Hinblick auf Griechenland, die über solches Gerät verfügen und werden ihm dafür deutsche Schützenpanzer zur Verfügung stellen. Das wird jetzt ganz konkret zwischen den Verteidigungsministerien zu Ende besprochen und dann auch schnell umgesetzt werden können.